μεσημέρι στην Κατερίνα Τζούκη. Καλώς ήρθες, Κατερίνα. Καλώς σας βρίσκω, παιδιά. Χαρά μας που σε έχουμε και πάλι κοντά μας. Και η δική μου χαρά που σας ξαναβρίσκω. Έχουμε στα χέρια μας το βιβλίο της Κατερίνας. Είχαμε τη χαρά την περσινή σεζόν να φιλοξενήσουμε την ίδια αλλά και τις πρωταγωνίστριες αυτού του βιβλίου. Έτσι. Πολλές από αυτές, αν όχι όλες. Είναι ένας τόμος που περιλαμβάνει τους αγροτικούς γυναικείους συνεταιρισμούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο νησί μας. Mm-hmm. Και είναι ενεργοί. Ενεργοί, 25 τούτη τη στιγμή. Ναι. 25. Ναι, το σύνολο. Ουσιαστικά μιλάμε για επιχειρήσεις. Ναι. Δεν είναι κάτι διαφορετικό οι γυναικείοι συνεταιρισμοί. Είναι επιχειρήσεις. Έτσι. Που διοικούνται, οργανώνονται και τακτοποιούνται από γυναικεία μυαλά και χέρια. Και αγρότησες, ως επί το πλείστον, είναι οι αγρότησες του νησιού. Δεν είναι άνθρωποι που έχουν σπουδάσει management ή marketing ή οτιδήποτε έχει να κάνει με την επιχείρηση. Είναι γυναίκες που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα χωριά τους για πάρα πολλούς λόγους. Αποφάσισαν λοιπόν να μαζευτούν, να γίνουν παρέες, να γίνουν ομάδες και να ασχοληθούν με ό,τι ξέρουν καλύτερα, την οικοκυροσύνη της Κρήτης, που είναι και παγκοσμίως γνωστή. Και να κάνουν κάτι μέσα από αυτό, ούτως ώστε να έχουν ένα οικονομικό όφελος και να γίνει πιο ξακουστός ακόμα ο τόπος τους. Και είναι και υγιείς επιχειρήσεις. Αυτό μας ενδιαφέρει φαίνεται. Και είναι πολύ σημαντικό στις ημέρες μας. Έτσι φαίνεται. Ήταν εύκολη η διαδικασία να εντοπίσεις όλους αυτούς τους συνεταιρισμούς, να έρθεις σε επαφή με αυτές τις γυναίκες, να σε εμπιστευτούν και να καταγράψεις το έργο τους, τη δουλειά τους. Γιατί πρέπει να πω ότι μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου, στην ουσία, περιπλανιόμαστε και στις ομορφιές του νησιού μας και σε διάφορους τόπους, αλλά και στα έργα τους, έτσι έργα είναι. Ανθρώπων. Είναι 25 χωριά από τη Γάβδο μέχρι και τη Ζάκρο Σιτίας. Νομό-νομό, λοιπόν. Χρειάστηκε αρχικά να επικοινωνήσω, να ψάξω να βρω πού εδρεύουν οι συνεταιρισμοί, να έρθω σε επαφή με τους τοπικούς δήμους, τότε νομαρχίες κλπ. Γιατί να πούμε ότι το βιβλίο ολοκληρώθηκε το 2009 στα δικά μου χέρια. Ιούλιο του 2011 βγήκε πια στην αγορά τις εκδόσεις Ταμούλη. Να πω ότι ήταν δύσκολο. Και πολύ πιο δύσκολο όταν είσαι μαμά με δύο μωρά. Τα οποία ταξιδέψαν μαζί μου και μαζί με τον μπαμπά γυρίσαμε όλη την Κρήτη να μπορέσουμε να κάνουμε τη φωτογράφηση. Τα παιδιά περάσαν σίγουρα καλά. Εκείνα ναι. Ναι, έτσι φάνηκε τελικά. Αν και εγώ το είχα στο νου μου ότι θα ταλαιπωρηθούν, τελικά δεν έγινε έτσι. Μπήκαμε λοιπόν στη διαδικασία να έρθουμε από κοντά σε μια επαφή, να γίνει φωτογράφηση, να με εμπιστευτούν, όπως είπε και ο Στέλιος, με πολύ χαρά και πραγματικά να σου πω ότι ενθουσιάστηκα κι εγώ. Είχα ακούσει βέβαια για την κρητική φιλοξενία, αλλά αυτό ήταν το κάτι άλλο. Το διαπίστωσες και ειδήσεις. Βέβαια, και να πω ότι για πρώτη φορά παραχωρούνται συνταγές από τις γυναίκες. Ποτέ δεν έχουν δοθεί. Να διευκρινίσουμε τι περιλαμβάνει το βιβλίο. Mm-hmm. Δεν είναι δοκιμιακού περιεχομένου βιβλίο, στο οποίο η Κατερίνα μας αναλύει τη λογική όχι. και το οργανόγραμμα των συγκεκριμένων συνεταιρισμών. Επισκεπτόμαστε, Ανδριανή μου, ένα χωριό. Μαθαίνουμε την ιστορία του και τα αξιοθέατά του. Μας μιλάει η πρόεδρος για την πορεία του συνεταιρισμού, πώς ξεκίνησαν, πόσες γυναίκες είναι εκεί. Μας λένε για τις ηλικίες που δουλεύουν, που αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί με την μη ύπαρξη του συνεταιρισμού δεν θα είχαν δουλειά. Ακριβώς. Κάποιες είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Ύστερα μας δίνουν δύο συνταγές. Και μικρότερες μένουν ενδεχομένως στο χωριό. Βεβαίως. Και, αιτία, και, και είναι ένα μεγάλο και ωραίο πάντρεμα της πείρας με την νεολαία, ξέρεις. Ναι. Και είναι και πολύ ωραίες οι συνταγές που έχεις μέσα. Από μαρμελάδα βερίκοκο, για παράδειγμα, που έχω εδώ μπροστά μου, μέχρι γλυκό του κουταλιού φράουλα. Πώς να ζυμώσετε, πώς να φτιάξετε γλυκίσματα. Έχουν τις συνταγές του ανά δύο. Κάθε συνεταιρισμός μας έδωσε δύο συνταγές ή διακοσμητικές προτάσεις, γιατί υπάρχουν και συνεταιρισμοί οι οποίοι κάνουν διακοσμητικά. Βέβαια, εκείνος ο συνεταιρισμός που διαφοροποιείται από όλους είναι της Γάβδου. Που χαρτογραφούν τη Γάβδο, φτιάχνουν χάρτες, φτιάχνουν άλλα πράγματα δηλαδή, DVD κτλ. Να πούμε και είναι πολύ σημαντικό ότι τον πρόλογο τον έχει κάνει η κυρία Μαλία Μπασιά. Η κυρία Μπασιά είναι στα Χανιά, σήμερα είναι στο θεραπευτήριο Χανίων των χρόνιων παθήσεων. Είναι η διοικήτρια εκεί σήμερα. Ήταν η κυρία που έφτιαξε τον πρώτο συνεταιρισμό στην Κρήτη. Και ήταν τεράστια τιμή για μένα να μπει αυτή η γυναίκα και να μου κάνει τον πρόλογο του βιβλίου, γιατί εκείνη έτρεξε όλη τη διαδικασία του συνεταιρισμού σε όλο το νησί, ιδρύοντας τον πρώτο και στη συνέχεια όλους τους υπόλοιπους. Που ιδρύθηκε πότε ο πρώτος συνεταιρισμός στην αν Κρήτη. Αν θυμάμαι καλά, και γύρω στο 1994 είναι της Κρουσανιώτισσας. Ο Κρουσόνας είναι ο πρώτος συνεταιρισμός στην Κρήτη. Και να πούμε ότι ήταν μια κίνηση που βρήκε μιμητές τελικά πολύ σύντομα. Ναι. Σε όλο το νησί, ακόμη και στα πιο ορεινά χωριά και στα πολυδύσβατα. Το είδαμε να εξαπλώνεται. Συνήθως τη λέξη, το ρήμα εξαπλώνομαι, το χρησιμοποιούμε με αρνητική χρειά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλλον διαδίδεται έτσι. Η λογική και η φιλοσοφία του συνεταιρισμού πάρα πολύ γρήγορα. Είδαμε βέβαια και σε πολλές περιπτώσεις πολύ νωρίς να κλείνουν.
και να σταματούν τη λειτουργία του συνεταιρισμοί, αλλά ο αριθμός των 25 είναι ένας πολύ δυνατός αριθμός. Να πούμε ότι 25 είναι καταγεγραμμένοι. Τούτη τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί άλλοι 3 από ό,τι έμαθα, αλλά αφού είχε πια εκδοθεί το βιβλίο, ήταν λίγο δύσκολο. Ναι. Και σε καιρούς δύσκολους οικονομικά, είναι, αν όχι σανίδα σωτηρίας η περίπτωση των γυναικείων συνεταιρισμών, είναι ένας φάρος ελπίδας. Έτσι, έτσι πιστεύω και εγώ. Και εδώ θέλω να μου δώσω την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον κύριο Σταμούλη που με εμπιστεύτηκε. Και σε τόσο. Τον εκδότη μου, βέβαια, τη εκδότη Σταμούλη, ο οποίος βέβαια σε πολύ δύσκολη συγκυρία οικονομική επένδυσε σε αυτή τη δουλειά, πίστεψε σε αυτή την ιδέα, τη δική μου εργασία, ας πούμε, και των γυναικών το κουράγιο και τη δύναμη, γιατί θέλει πολύ δύναμη. Και προσπαθούμε με ό,τι μπορούμε να το προωθήσουμε και να το γίνει γνωστό. Να σου πω ότι όλοι πιστεύουν ότι είναι μια δύσκολη εποχή και τη ζούμε. Ναι. Θεωρώ όμως ότι η παράδοση είναι ένα καλό αποκούμπι, αν θέλεις, στις εποχές μας και στα χρόνια που έρχονται, που δεν φαίνεται να είναι και τίποτα έτσι καλό ως προς τα χρόνια που έρχονται. Όμως έχουμε κάπου να στηριχτούμε εμείς οι Έλληνες, έχουμε μια καλή παράδοση, έχουμε μια γερή κληρονομιά. Και έχουμε επιστρέψει σε μεγάλο βαθμό. Ναι, και αν πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας, γιατί έτσι. Είδαμε ότι με τις επιδοτήσεις, ενώ πήραμε λεφτά, εγκαταλείψαμε τη γεωργία μας. Ναι, την παραγωγή μας. Δεν είμαστε βιομηχανική χώρα, Στέλιο. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είμαστε. Η πολιτεία, χωρίς καμία πολιτική, απαξίωσε τα αγροτικά μας προϊόντα. Αν μόνοι μας πάρουμε τελικά τις τύχες μας στα χέρια μας και δουλέψουμε όπως δουλεύουν αυτές οι άξιες γυναίκες, βεβαίως, μάλλον κάτι μπορεί να καταφέρουμε. Και να πω ότι εδώ ήταν πολύ συγκινητικό για μένα. Όταν έμαθα, με πληροφόρησαν ότι μετά από αυτή την προσπάθεια, το ΕΠΑΛ Σιτίας, και να το πούμε, το Λύκειο, επαγγελματικό το επαγγελματικό Λύκειο Σιτίας, είναι το πρώτο που υιοθέτησε πράγματα από το συνεταιρισμό της Ζάκρου. Στο κυλικείο. Τα καταναλώνουν στο κυλικείο της Ζάκρου. Βεβαίως. Δηλαδή, μπορούν τα παιδιά εκεί να προμηθευτούν κάποια κεκάκια, κάποια κουλουράκια. Και ήταν ένα πρώτο δείγμα θετικό, αν θέλεις, από τη δική μου την πλευρά. Να βάλουμε έναν κόκο άμου, λέω εγώ, και όχι ένα λιθαράκι, στο να γυρίσουν τα παιδιά μας τουλάχιστον, να αρχίσουν να γνωρίζουν την παράδοση μέσα από αυτή την ηλικία, την τρυφερή. Είναι κάτι που σε ταξιδεύει όλη σου τη ζωή μετά. Και αφετέρου τα παιδιά την ίδια στιγμή τρέφονται και υγιεινά. Βεβαίως. Νούμερο ένα και βεβαίως, πολύ σημαντικό. Και πολύ την σημαντικό. Ίδια στιγμή ταυτόχρονα όμως ενισχύουμε και την τοπική οικονομία. Αυτά όλα είναι αλυσίδα. Βέβαια. Και είναι πάρα πολύ καλό παράδειγμα αυτό που αναφέρεις αυτή τη στιγμή, βέβαια, Κατερίνα. Και ήταν για μένα έτσι ιδιαίτερα συγκινητικό. Λέω ότι πιστεύω να μεταλαμπεδευτεί ως ιδέα και να πάει και παρακάτω. Φωτογραφίες αρκετές. Το φωτογραφικό υλικό είναι πλούσιο. Η φωτογράφηση έχει γίνει από ποιον? Από μένα. Από σένα. Ναι. Όπως επίσης και η σύγγραφή των κειμένων. Ναι. Οι συνταγές, επαναλαμβάνουμε, κάθε συνεταιρισμός έχει παραχωρήσει από τα κοιτάπια του δύο συνταγές. Και μάλιστα έχουν επιλέξει αντριανή συνταγές, όπως ας πούμε μου είπαν οι κυρίες από το συνεταιρισμό στις Κορφές, τα Κορφιανά Καλολοίδια, συνταγές που η κυρία που μου τις έδωσε είναι πέρα από τα 80. Και τις έχει από τη γιαγιά της. Από τη γιαγιά της. Είναι πάρα πολύ σπάνια. Δηλαδή κομμάτια του συλλεκτικά, θα σου έλεγα, πολιτισμού. Της ιστορίας μας, πραγματικά. Πράγματι. Και είναι, είπαμε, 25. Οπότε βάλετε 25. Επειδή 2,50 συνταγές τις έχετε απευθείας. Γλυκό κουταλιού αχλάδι. Αυτό δεν το είχα. Έχει σπάνιες συνταγές. Και μαρμελάδα μήλο. Ούτε αυτό το. Ξέρεις, έχει η Κρήτη πάρα πολλά πράγματα. Είναι το συνδυασμό της Κρητσάς. Η Κρήτη βγάζει πολλά πράγματα και εγώ που δεν είμαι κριτικιά, τυχαίνει να μου φέρουν φίλοι γνωστοί, ξέρω εγώ, μια τσαντούλα μήλα, μια τσαντούλα χλάδια. Γιατί να μείνουν? Να, που υπάρχουν τρόποι που από πάντα κάτι τα κάνανε. Και μπορούσαν να τα συντηρήσουν για να τα έχουν όλο το χρόνο. Ναι, και είναι και ένα ωραίο κέρασμα. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό που σε έχει εντυπωσιάσει από όλα αυτά που συνάντησες, είδες και δοκίμασες, ποιο ήταν? Γευστικά μιλάς? Ναι, κυρίως. Ναι, κυρίως. Ήταν το γλυκό φράουλα που είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και τη συνταγή την έχεις εδώ? Την έχω εκεί και είναι από τα Καράνου, των Χανίων. Και επίσης μου έκανε εντύπωση και το γλυκό κουταλιού, το τριαντάφυλλο, από την Εστία, στο Παλέ. Γενικά, όλες οι συνταγές έχουν κάτι. Απλά αυτά ήταν, ξέρεις, λίγο πιο ιδιαίτερα. Εγώ προσωπικά τα συνάντησα για πρώτη φορά. Εκείνο άλλο που μου έχει κάνει έτσι τρομερή εντύπωση ήταν οι γυναίκες που ήταν μεγάλης ηλικίας, όπως σου λέω, 75-80 χρονών, και δουλεύουν και με διάθεση και με όρεξη. Και βλέπεις και εσύ που είσαι νέος και απογοητευόμαστε καμιά φορά λίγο περισσότερο, να λέμε ότι κοίταξε, παιδί μου, φτάνει σε αυτήν την ηλικία και ακόμα δουλεύει, να παράγει, να προσφέρει. Είναι ακμές ακόμα. Ναι. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει και ένα συνοπτικό πίνακα με όλα τα στοιχεία για τους συνεταιρισμούς και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους τηλεφωνικά και ποια είναι τα προϊόντα που παράγουν. Και αυτό γιατί το αναφέρω, λειτουργώντας πια και ως καταναλωτές, θέλοντας να αγοράσουμε κάτι, είτε για την καθημερινή κατανάλωση, είτε για το κολατσιό των παιδιών μας, θέλουμε να κάνουμε στους γάμους μας, τα βαφτίσια μας, τις εκδηλώσεις μας. Καλύπτουν τα πάντα.
να προτιμήσουμε κάτι έτοιμο, κατεψυγμένο που θα το φτιάξουμε εμείς στο σπίτι, mm-hmm. μπορούν να μας το φτιάξουν φρέσκο-φρέσκο και επειδή τις ξέρουμε τις περισσότερες κυρίες, έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή και ξέρουμε και τα προϊόντα τους και τις τιμές αυτών των προϊόντων είναι καθόλου προσαρμοσμένες στην ελληνική πραγματικότητα. Έτσι. Αλλά και επιχειρήσεις που θέλουν να που σερβίρουν καφέ, mm-hmm. Νομίζω ένα παραδοσιακό κουλουράκι. Και εκπομπές. Μπορούν να αναλάβουν το catering, το catering της εκπομπής. Είναι πολύ χρηστικό σαν οδηγό. Έτσι. Το βιβλίο κυκλοφορεί και μπορεί να το βρει κανείς σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Είναι σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία που συνεργάζεται εκδόση Σταμούλη. Στην Αθήνα να πω ότι είναι στα μεγαλύτερα, δεν ξέρω αν μπορώ να τα αναφέρω. Στα μεγαλύτερα βιβλιοπωλεία, mm-hmm. μπορούμε να τα πούμε, δεν για ξέρω. Για την Κρήτη, για το Ηράκλειο. Για το Ηράκλειο, υπάρχει στο βιβλιοπωλείο της Αρχιεπισκοπής. Mm-hmm. Και το έχει ο κύριος Φουκαράκης, Διανομή και Διάθεση Λιανική και Χοντρική, mm-hmm. Που είναι ένα από τα πιο παλιά βιβλιοπωλεία mm-hmm. εδώ στην Κρήτη, όπως ξέρω. Και βέβαια σε άλλη βιβλιοπωλεία εντός της Κρήτης, εντός του Ηρακλείου βέβαια, αλλά και σε όλη την Κρήτη. Μπορούμε να το βρούμε. Επίσης είναι στη διάθεση mm-hmm. του κοινού. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε εγώ πάρα να πολύ. Να σε ευχαριστήσω να για τον χρόνο. Να είσαι καλά, χαρά να είστε μας. Καλά. Είτε σε θέλετε λοιπόν πολύ. Να αντιγράψετε συνταγές παραδοσιακές, παλιές, καλά φυλαγμένες μέχρι τώρα, το βιβλίο αυτό μπορεί να σας δώσει πάρα πολλές. Κρήτη, όταν η παράδοση δημιουργεί το μέλλον. Και να πω, αν μου επιτρέπετε, ναι. Λίγο ένα τελευταίο πράγμα, ότι έχει ξεκινήσει, έγινε η πρώτη παρουσίαση στη Χερσόνησο το καλοκαίρι για τους θεσμικούς. Μία ουσιαστική έγινε στη Σιτία 2 Οκτωβρίου. Και προχωρούμε πια μέσα στην Κρήτη, ανανομώ, που θα γίνουν παρουσιάσεις, αλλά και εκτός Κρήτης, όπου υπάρχουν συλλόγοι Κρητών, ερχόμαστε ήδη σε πρώτη επαφή για να κάνουμε παρουσιάσεις ανά την Ελλάδα. Εξαιρετικά. Καλά ταξίδια, ευχαριστούμε λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, Κατερίνα. Διαφημίσεις. Ναι, πάμε επιστρέφουμε σε λίγο. 54005, εκεί στέλνετε μηνύματα με ονοματεπώνυμο για να κερδίσετε εντελώς δωρεάν ένα ταξίδι στην Αγία Πετρούπολη με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Επιστρέφουμε.